σημάδι για την παρουσία σας, την έκθεση έργων μαθητών και μαθητριών του πρώτου και γενιτών. Μία παρουσία που να είστε σίγουροι ότι δεν περνά παρατήρηση στα μάτια των μαθητών, αλλά ενισχύει την αυτοεκτίμησή τους και τους δίνει όθηση και κίνητρα για συνεχή βελτίωση. Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα μαθητών από τις ειδικότητες του πρώτου και δεύτερου επάγγελμα γενιτών, εμπνευσμένα από τους ίδιους τους μαθητές και υλοποιημένα υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Σκοπός της έκθεσης είναι η δημοσιοποίηση και ανάπτυξη στο ευρύ κοινό του σύγχρονου επαγγελματικού λυκείου, του εκπαιδευτικού ρόλου του και της αναμόρφωσης της δομής του. Επιμέρους στόχος της όλης προσπάθειας είναι να γνωρίσει η τοπική κοινωνία της πόλης μας και να διαπιστώσει από κοντά το υψηλόμενο διαγραφών εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στα επαγγελματικά λύκεια της πόλης. Υπό το πρίσμα αυτό, η εκδήλωση αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους συμπολίτες μας να δουν και να θαυμάσουν τις επιχειρηματικές δημιουργίες των μαθητών των σχολείων μας. Οι μαθητές μόνο ωφέλη έχουν αποκομίσουν από την όλη προσπάθεια, καθώς συμβάλλουν και συμμετέχουν ενεργά, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, στην οργάνωση της εκδήλωσης και παράλληλα έχουν ευκαιρία να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες όπως αυτοπαρουσίαση, καθώς περιγράφουν τα έργα τους στους επισκέπτες, εργασία σε ομάδες, αν χρειάζεται να συνεργαστούν μεταξύ τους για να παράγουν έργο, συνέπεια και κλήρηση χρονοδιαγράμματος και πολλές άλλες. Η έκθεση απευθύνεται στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, σε μαθητές γυμνασίων, σε μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων, σε αποφύτους λυκείων, σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμους εκπαίδευσης, σε γονείς, καθώς και σε οργανισμούς και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλέσω τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕΔΕΣ να απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση. Και με το εργαστηριακό κέντρο
που υποστηρίζει τη λειτουργία των σχολείων, γιατί ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος είναι εργαστηριακό και καλώς έρθει. Θα δείτε λοιπόν έξω έργα αντιπροσωπευτικά από τους 7 τομείς του συγκροτήματος και τις ειδικότητές τους, από τον τομέα της μηχανολογίας, τον τομέα γεωφωνίας, οικονομίας και διοίκησης, πληροφορικής, ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικής, υγείας και εφαρμοσμένων τεχνών της καλλιτέχνης μας. Ξέρετε, για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην επαγγελματική εκπαίδευση, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά παρακολουθούμε τον τελευταίο χρόνο, την τελευταία περίοδο, αλλαγές οι οποίες, όπως επισήμανε ο κ. Κωνστάντινος, είναι θετικές για την επαγγελματική εκπαίδευση. Αλλαγές οι οποίες βάζουν στο κέντρο την επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία για διάφορους λόγους και σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει διεθνώς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για πολύ μεγάλο διάστημα απαξιωμένη. Όμως, πέρα από τους κεντρικούς σχεδιασμούς και τις κεντρικές πολιτικές, εμείς που εργαζόμαστε στο επαγγελματικό λύκειο, εμείς που βιώνουμε τη σχολική καθημερινότητα του επαγγελματικού λυκείου, θέλω να σας πω ότι είμαστε δεσμευμένοι να κάνουμε οτιδήποτε, με οποιοδήποτε μέσο έχουμε στη διάθεσή μας, την καλύτερη προσπάθεια που μπορούμε για να δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον για τα παιδιά, το οποίο να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των γονιών, των μαθητών, της τοπικής κοινωνίας και γενικότερα της κοινωνίας. Γιατί στόχος μας είναι να γίνει το επαγγελματικό λύκειο από μια επιλογή ανάγκης, μια συνειδητή επιλογή των μαθητών και των γονιών τους. Θέλω να σας επισημάνω, αγαπητοί καλεσμένοι, ότι τα τελευταία καιρό έχουμε πάρα πολλές θετικές εξελίξεις. Πέρσι, για παράδειγμα, φέτος πάνω για παράδειγμα, είχαμε αρκετούς πολύ περισσότερους μαθητές, οι οποίοι είχαν εγγράφησαν στα δύο λύκεια, γιατί οι γονείς και οι μαθητές έχουν αρχίσει να αντιλαμβάνονται τις διευρυμένες δυνατότητες πια που έχουν οι μαθητές μας μετά από την αποφύτισή τους, τις ακαδημαϊκές, τις εκπαιδευτικές δυνατότητες. Και μάλιστα, καθώς αναμένονται και οι διετής δομές των πανεπιστημίων, που σημαίνει, τι σημαίνει αυτό, ελεύθερη πρόσβαση για τους μαθητές των ΕΠΑΔ. Επίσης, θέλω να σας πω ότι στο σχολείο μας για τρίτη χρονιά λειτουργεί το μεταλλικιακό έτος τάξη μαθητείας. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός θεσμός, ο οποίος συνδέει το επαγγελματικό λύκειο με την αγορά εργασίας και με την τοπική κοινωνία. Ακόμη, πάρα πολλές καινοτομίες, τις οποίες δεν αφήνει, δεν παραμελεί, δεν αδιαφορεί το σχολείο μας, τα δύο σχολεία μας, αλλά τις υλοποιούν με επιτυχία, όπως για παράδειγμα η τελευταία έτσι το μια νέα αρχή στα ΕΠΑΡ, που και τα δύο σχολεία υποστηρίζουν τους μαθητές τους με επιπλέον μαθήματα μαθηματικών, με γλώσσας, με ψυχολόγους, με σχέδια τα οποία έχουν υποβάλει και εγκρίθηκαν και στα δύο σχολεία και χρηματοδοτήθηκαν και δημιουργούν καινοτομίες μαθητές και εκπαιδευτικοί μαζί. Είναι χαρά για μας που είστε σήμερα εδώ, μας τιμάει η παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμπάρει στην επιτυχία αυτής της εκδήλωσης. Ευχαριστήσω τον Δήμο και την ΤΚΕΠΑΠ για την παραχώρηση του χώρου. Ευχαριστήσω τον προϊστάμενο μας, τον κ. Παχαράκη, ο οποίος έχει βαθιά γνώση και ευαισθησία όσον αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και όποτε το χρειαστούμε είναι δίπλα μας και μας υποστηρίζει. Να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές που εργάστηκαν για να ολοκληρωθεί αυτή η έκθεση με ιδιαίτερη